Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο GrigsGr της καρδιάς σας και σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά από βίντεο στην οποία δεν θα κάνουμε unboxing, δεν θα δείχνουμε κάποιο προϊόν και για να σας πω την αλήθεια είμαι και αρκετά ενθουσιασμένος για το συγκεκριμένο, γιατί θα ξεκινήσω να χρησιμοποιώ την GoPro ούτως ώστε να καταγράφω διαδρομές ποδηλατικές για να τις βλέπουμε. Άλλες θα είναι πολύ απλές, άλλες μπορεί να είναι λίγο πιο περίεργες, σε βουνό, σε πόλη, σε οτιδήποτε. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με μια πολύ ήρεμη διαδρομή. Θα δούμε από το κέντρο της Αθήνας, όχι τύπου Σύνταγμα, τύπου Χίλτον, μέχρι επάνω τις Κεραίες στον Ημιτό, τη διαδρομή μονοκόμματο, χωρίς στάση, με το ηλεκτρικό το ποδήλατο, το οποίο έχω ήδη αγοράσει και έχετε ήδη δει σε άλλο βίντεο. Hints, όχι βασικά hints, λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο το βίντεο και τη συγκεκριμένη διαδρομή. Με το ηλεκτρικό το ποδήλατο είχα βάλει την ελάχιστη υποβοήθηση, γιατί δεν ήθελα να έχω πάρα πολύ βοήθεια και ήθελα να καταλαβαίνω τη διαδρομή και τη δυσκολία της. Οπότε βλέπετε, ναι, μεν μια διαδρομή, αλλά σας το λέω εξ αρχής ότι έχει την ελάχιστη υποβοήθηση, αλλά αρκετή δυσκολία, γιατί γενικότερα η διαδρομή είναι δύσκολη. Το λέω και πάλι ότι είναι μόνο κόμματι. Με το που έφτασε πάνω στις Κεραίες επίσης το ποδήλατο έμεινε από μπαταρία, άρα από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο θα μου πεις είναι κατηφόρα, είναι χωρίς μπαταρία. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως λοιπόν με τη διαδρομή. Σε αυτό το βίντεο θα μας κάνει παρέα ο Beethoven και ο Τσαϊκόφσκι. Ελπίζω να το απολαύσετε. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, κάποια πληροφορία που μπορεί να την ξέρω, που μπορεί να την παρατήρησα, γιατί δεν είμαι και καθημερινός ποδηλάτης επάνω στον Ημιτό, με ρωτάτε στα σχόλια, το γράφετε, το βλέπουμε, σας απαντώ. Να προσέχετε, δεν θα με ξαναδείτε στο τέλος του βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να προσέχετε και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.